Ο Πελιάδης. Ο Γιουβέτσης. Αλλάζει. Σουτ και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Καλαϊτζή. Αλλά έχει 12 δευτερόλεπτα ο Απόλλων στην διάθεσή του. Εδώ υπήρχε το εξάμετρο, έγινε το σουτ και είναι το γκολ. 4-3. Πέναλτι. Γκολ από τον Μπογδάνοβιτς. 6-3. Έχουμε τον Πανιόνιο να φεύγει μπροστά και να έρχεται ο γκολ βέβαια από τον Κοπελιάδη στον παραπάνω. Ναι, μεν είχε βγει κόντρα, αλλά είναι με παίχτη παραπάνω, οπότε... Ο Απόλλων με τον Αλαμάνο κυκλοφορούν την μπάλα. Φτιάχνεται το γκολ, πολύ ωραίο γκολ με τον Αλαμάνο από την κορυφή εκεί στην περιφέρεια. Ο Γεωργακόπουλος είναι αυτός που έχει φύγει για τον Πανιόνιο και ο Απόλλων κάνει καλή κυκλοφορία. Έρχεται και το σούτ και το τελικό σούτ σκοράρουν με τον Εμπραίνη οι γηπεδούχοι. 11-18. Μια δεύτερη φορά πήγε να γίνει το κλέψιμο τον Μπογδάνοβιτς. Θα γίνει το σουτ. Όχι, τώρα γίνεται το σουτ και έρχεται το γκολ στην τελευταία στιγμή από τον Γούνα. Δοκάρι και μέσα. Παραπάνω. Δεν έχει άλλο time out ο Κώστας Δήμου. Έχει δύο στη διάθεσή του ο Νίκος Δηληγιάννης. Γούνας. Καλή άμυνα στο λιγότερο πάντως μέχρι τώρα. Αλλά έρχεται το γκολ, βρίσκεται το κενό και έχουμε από τον Παπάκο το 11 όλα. Καλύπτουν και την κόντρα. Η μπάλα στο νερό, στο δοκάρι και κυλάει παράλληλα στην νοητή γραμμή του τέρματος. Έχει επίθεση, έχει τελική προσπάθεια ο Απόλλων, για να δούμε. Εδώ υπάρχει και το κενό. 5 δευτερόλεπτα. Σολανάκης κάνει το σουτ και γκολ. Στα 3 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Απόλλων κάνει το 12-11 με τον Σολανάκη. Είναι το σουτ μακριά. Ο Γαλανόπουλος αποκρούει. Θα πάρει την νίκη. Θα μειώσει το 1 βαθμό τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στο όμιλο. Ο Απόλλων Σμύρνης